για τους Βυσσινοί. Έτσι, για να απεμπλακεί η ομάδα τους από το άγχος στη σημερινή συνάντηση. Εδώ έρχεται το γκολ κάτω η σημαία. 1-0 το ΑΠΟΕΛ, πολύ νωρίς. Ο Τάσος Δόνης σκοράρει. Μετά τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, ο Δόνης βρίσκει δίκτυα. Θα δούμε πως δεν υπάρχει κανένα offside, γιατί τουλάχιστον από αυτή την οπτική γωνιά φαίνεται να καλύπτει ο παίχτης της Ένωσης το πρωτοδοκάρι. Εδώ βλέπουμε τον λόγο επιβεβαίωσης του γκολ του Τάσου Δόνη. Ωραία κίνηση από τον Βίλερ. Ντάλσιο με το αριστερό πάνω στον Κώστιτς. Ένα γέμισμα του Ντάλσιο. Η μπάλα επιστρέφεται λαθασμένα. Ο Μάγκλιτς αζήτησε πέναλτι. Εδώ η κίνηση του Εχμάν πάνω στο σώμα του Αντων Μάγκλιτσα. Εδώ υπάρχει η επαφή των δύο παιχτών. Φάνε στο 18 να εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Κώστιτς. Καλή στιγμή για το ΑΠΟΕΛ στο 18. Σούσιτς, οι οποίοι είχαν μικροπροβλήματα τραυματισμών στα τέλη της εβδομάδας. Εδώ ακόμη ένα γυριστό. Και ενώ το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται μπροστά με Ντάλσιο, δεν περνά η κάθε μεταβίβαση του Ντάλσιο. Δυνατό μαρκάρισμα. Τώρα από τον Έχμαν κόκκινη κάρτα. Δούμε εδώ, ο Έχμαν πάει πάρα πολύ δυνατά και χαμηλά βρίσκει τον Μαρκίνιος. Εδώ μπροστά από τον διαιτή συνέβησαν όλα και θεωρώ πως έχει δίκιο ο διαιτής. Συνεχόμενο για τους γαλαζοκίτρινους. Παίζει κοντά του ο Σαρφό Μαρκίνιος με το δεξί σέντραρε. Η μπάλα πέρασε από όλους και πήγε στον Κώστιτς. Καταπληκτική στιγμή, χαμένη από τους γηπεδούχους, κρατά τα μαλλιά του ο Ισάμ Σεπάκ και πάλι κερδίζει ο Λούκας Βιαφάνες στο κέντρο. Ωραία ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ τώρα, Δόνης δεξιά, σεντράρι, η κεφαλιά δίπλα από την εστία του Κώστιτς. Στο πρώτο δοκάρι ο Μαρκίνιος απειλεί. Παλιά ξανά στον Τάσο Δόνη, ο οποίος θα γυρίσει, ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, αλλά ο Κώστιτς και πάλι σε επίκαιρη θέση για να μπλοκάρει. Είναι άνετο στην άμυνα το ΑΠΟΕΛ με τον Σεπάκ να παίζει κάθετα. Ηλία, Μάριος Ηλία θα μπει και θα εκτελέσει δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα Κώστιτς. Ακόμη ένας παίχτης του ΑΠΟΕΛ πάει. Εδώ το σούτ με το αριστερό του Γεβρέμοβιτς. Η μπάλα, μια παλιά προς τον Μάριο Ηλία. Κερδίζει ο Ηλία. Κράτησε ο Κωνσταντίνοφ και τώρα βγαίνει ο Μπλουμ δεξιά. Ο Μπλουμ για Μάριο Ηλία, ο οποίος περνά τον τερματοφύλακα της Ένωσης και βρίσκει δοκάρι. Στο 90, ούτε τώρα θα πανηγυρίσει ο Μάριος Ηλία. Ο Φρέμε βάλει τα πόδια του, το ΑΠΟΕΛ βγάζει την μπάλα σε κόντρα επίθεση. Σαρφό και έχει ευκαιρία τώρα το ΑΠΟΕΛ, αν περάσει ο Σαρφό σωστά. Η μπάλα στον Μπλουμ. Πάσα στον Ηλία, Μάριος Ηλία πάτησε. Ο Κώστιτς όμως και πάλι σε επίκαιρη θέση μπλοκάρει. Ούτε αυτός κάνει καλή πάσα. Το ΑΠΟΕΛ με Σαρφό τώρα. Ανοιχτό το γήπεδο, Kixley Σαρφό. Τώρα θα πλασάρει 2-0. Ο Σαρφό τελειώνει το μάτς για το ΑΠΟΕΛ. Δεύτερο γκολ για τους γαλαζοκίτρινους. Κλειδώνουν το σημερινό τρίποντο. Εδώ αφού οι 10 Βυσσινοί βγήκαν για να βρουν αυτή τον γκολ, ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο Ηλία το κάνει ο Σαρφό με το αριστερό. Νικά τον Ιβάν Κώστιτς. 2-0 το ΑΠΟΕΛ.